στα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας σε επίπεδο Κρήτης αναφορικά με τις βεβαιώσεις παραβάσεων. Με τους αριθμούς η αλήθεια είναι στο κομμάτι των προστήμων να απογοητεύουν. Τρέχουν με χίλια εκκριτική και πού να βάλεις μυαλό η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ανεξέλεγκτη ταχύτητα, προσέξτε, από 16 Τετάρτου του 23 έως 22 Τετάρτου του 23. Τώρα, αυτή η εβδομάδα, 10.015 οχήματα προχώρησαν σε ελέγχους. Οι αστυνομικοί σε 10.015 οχήματα, 2.289 παραβάσεις, περίπου 2 στους 10 έκαναν κάτι που δεν έπρεπε να κάνουν. Συνεχίζουμε. Υπερβολική ταχύτητα. 571 παραβάσεις. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 161. Μη χρήση προστατευτικού κράνους, 157. 157 δεν φορούσαν κράνος. Οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος, 77. Αντικανονική ελιγμή, 58, κυρίως στον βόρειο ειδικό άξονα Κρήτης. Και συνεχίζουμε. Χρήση κινητού τηλεφώνου, ορισμένοι μιλούν στο τηλέφωνο, 34. Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, διπλή διαχωριστική, 31. Αντικανονικό προσπέρασμα, 20. Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 20. Ορισμένοι πέρασαν με κόκκινο, κυρίως μέσα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Και λοιπές παραβάσεις, 1160. Κάθε εβδομάδα παρουσιάζουμε αυτά τα στοιχεία. Το τελευταίο τρίμηνο. Ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα? Ότι δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα προς τα μπρος. Να πούμε, καταγράφεται αυτή η μείωση. Είμαστε αισιόδοξοι. Βάζουμε μυαλό. Κάτι αλλάζει. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Και ένα σύγχρονο ΒΟΑΚ να έχουμε μπροστά μας. Πραγματικά, αν δεν αλλάξει η συμπεριφορά μας, η κουλτούρα μας, το μυαλό μας, θα το πω όσο πια λαϊκά και απλά μπορώ, πραγματικά δεν θα πετύχουμε απολύτως τίποτα. Θέλω να πάμε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά βγαίνει και μιλάει στην εκπομπή μας αρκετά συχνά, για 3-4 λεπτά. Η φωνή του μας αγγίζει, έχει χάσει το παιδί του πριν από αρκετά χρόνια και έχει αφιερώσει την καθημερινότητά του στο να μας λέει ότι πρέπει επιτέλους να γίνουμε πιο προσεκτικοί. Είναι ο κύριος Σταύρος Πολέντας, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Τροχαίων Δυστυχημάτων. Την καλησπέρα μας, κύριε Πολέντα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ειλικρινά να καταφέρουμε όλοι μαζί τα τροχαία να μειωθούν, γιατί θα σου το πω έτσι, με όλη την ειλικρίνεια μου, δεν πάει άλλο. Κύριε Πολέντα, άλλο. Είμαστε στο Ρέθυμνο ακροτηριάστηκε ένας αστυνομικός στις Μοίρες. Ένα 24χρονο, ένα παλικάρι, έχασε τη ζωή του με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κοινωνία, μια ολόκληρη οικογένεια να βυθιστεί στο πένθος. Και βέβαια, τι να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, στην οικογένειά τους? Εγώ θέλω να πω σε όλους τους κριτικούς να προσέξουν την οδήγηση. Δεν είναι παιδικό παιχνίδι το τιμόνι. Έτσι, πρέπει να ξέρουμε πότε τρέχουμε, πού τρέχουμε, πού φρενάρουμε, πού πηγαίνουμε. Δυστυχώς, έχουμε χαρακτηριστικό γνώρισμα επιθετική οδήγηση. Δεν πάει άλλο. Πολύ μαγιά πέφτει στους δρόμους. Πολύ μαγιά, σας μιλάω με πόνο καρδιάς. Πολύ μαγιά στους δρόμους της Κρήτης. Γιατί έχουν καταλάβει πόσο πόνο, θλίψη, δυστυχία φέρουν αυτοί με τα τροχαία? Δηλαδή, γιατί αυτό το πράγμα προσπέρασε από δεξιά, ζιγ-ζακ, ελιγμούς? Για ποιο λόγο? Δηλαδή, μία οδήγηση επιθετική, μια μαγιά θα έλεγα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Να ξέρουν ένα πράγμα, ότι πίσω από ένα τροχαίο θανατηφόρο ή μη υπάρχει πολύ πόνος, πολύ δυστυχία και καταστρέφεται μια οικογένεια. Η οικογένεια χάνει το βηματισμό της. Γιατί λοιπόν? Γιατί χαρίζουμε απλόχερα δυστυχία στους συμπολίτες μας? Δεν είναι αναγκαίο αυτό. Η κατάσταση έλεγα, χειροτερεύει κάθε χρόνο από την εμπειρία σας, κύριε Πολέντα, κάθε χρόνο, τα τελευταία 10 χρόνια. Πιστεύω ότι χειροτερεύει και πάει. Και θα έκανα μία παράκληση, επειδή ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει το τροχαίο πάρα πολύ, είναι από πολλά χρόνια στο τροχαίο, να αυστηροποιηθούν λίγο τα όργανα της τροχείας και να υπάρχει παραπάνω έλεγχος. Όσο παραπάνω έλεγχος υπάρχει, τόσο τροχεία λιγότερα θα έχουμε. Δεν είναι δυνατόν από εδώ στο Ηράκλειο να πηγαίνουμε και να μην ξεσκονίζονται όλοι οι οδηγοί που τρέχουν. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην βλέπω 2-3 σταθερά σημεία ελέγχου. Κατά συνέπεια, εγώ υποβάλλω την παράκληση.
παραπάνω έλεγχο στους δρόμους από αστυνομικά όργανα. Ο φόβος φυλάει τα ρούχα μας. Μαζί σας, κύριε Πολέντα, πραγματικά, επειδή και εδώ καταγράφουμε το ρεπορτάζ και έχω σταθεί πάρα πολλές φορές αυτές οι υπεράνθρωπες προσπάθειες, παρά την υποστελέχωση στις αστυνομικές υπηρεσίες και στην τροχέα. Ξέρετε κάτι, ακόμα ένας. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, να περάσει με κόκκινο. Χθες το βράδυ κάποιος περνάει με κόκκινο από ένα κεντρικό έτσι φωτεινό σηματοδότη του Ηρακλείου. Θεωρώ ότι και την επόμενη εβδομάδα πάλι με κόκκινο θα περάσει. Είναι θέμα παιδείας. Ακόμα και κλίση να του κόψουν, ακόμα και τις πινακίδες και το δίπλωμα να του πάρουν. Εάν το έχει μέσα το ότι εγώ θα ξαναπεράσω, θα ξαναπεράσει και πάλι. Οπότε ίσως πρέπει μαζί με τους ελέγχους να δούμε και το κομμάτι της παιδείας. Να δούμε και το κομμάτι της συμπεριφοράς. Εγώ θα σας έλεγα ότι πριν από μερικά χρόνια στην Κρήτη είχαμε οργανώσει, αν θυμάστε, το μαθητικό φοιτητικό διαγωνισμό πολυμέσων και ζητάγαμε από τους μαθητές να μπουν στο τροχαίο, να δουν τις συνέπειες του, τον πόν, τη δυστυχία και να μας δημιουργήσουν έργα. Δηλαδή, να μας διδάσκουν οι νέοι τι πρέπει να κάνουμε. Όμως, αυτό δυστυχώς από την εκπαίδευση μηδενίστηκε. Μάλιστα. Και αυτή η δράση δυστυχώς δεν προχώρησε στην Κρήτη που θα μπορούσαμε να είχαμε μια δράση πρωτοποριακή για την Ελλάδα. Κλείστε με ένα μήνυμα, 2-3 προτάσεις στους τηλεθεατές που θα πιάσουμε τη μόνη όλη τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά, τι πρέπει να προσέξουμε και σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε μια παράβαση, τι θα προκαλέσουμε, τι προκαλούμε. Εγώ θα έλεγα λοιπόν σε όλους τους συμπολίτες μας να προσέξουν την οδήγηση, να είναι προσεκτικοί, όσο μπορεί προσεκτικοί, να μην τρέχουν, να μην κάνουν υπερβάσεις. Το αμάξι είναι δύσκολο να το οδηγήσεις, δεν είναι εύκολο πράγμα να τρέχεις, διότι έχει συνέπειες στο τρέξιμο. Και από εκεί πέρα να θυμούνται ότι πίσω από κάθε βλακεία ή παρανομία που κάνουν υπάρχει πόνος, δυστυχία, ένα πόδι, ένα χέρι, ένα μάτι, ένα παιδί φυτό 7-8 χρόνια. Υπάρχει πάρα πολύ δυστυχία. Ας σεβαστούμε λοιπόν την ανθρώπινη ζωή και ας προσαρμόσουμε την ταχύτητά μας σύμφωνα με το πόσο μπορούμε να πάμε και να ελέγξουμε το αυτοκίνητό μας. Κύριε Πολέντα, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ θερμά.